Αυτό που βλέπεις είναι ένα μείγμα νερού σιδήρου που βρίσκεται κάτω από την επίδραση ενός ισχυρού μόνιμου μαγνήτη. Η ιστορία θέλει τους πρώτους μαγνήτες να τους βρίσκουν στην περιοχή της αρχαίας Μαγνησίας, στην Μικρά Ασία, και γι' αυτό και το όνομα μαγνήτη. Σήμερα γνωρίζουμε ότι το υλικό αυτό είναι το επιτετραδοξίδιο του σιδήρου, είναι ο φυσικός μαγνήτης, ο μαγνητήτης, και έχει αυτή την ιδιότητα να έλκει τον σίδηρο, τα σιδερένια αντικείμενα, τα σιδηρομαγνητικά. Γνωρίζουμε επίσης ότι όλοι οι φυσικοί μαγνήτες είναι στην πραγματικότητα ηλεκτρομαγνήτες, οφείλουν τις ιδιότητές τους στην περιστροφή των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα και γύρω από τον εαυτό τους. Άρα ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός είναι αδέρφια, το ένα μπορεί να δημιουργήσει το άλλο. Το χαρακτηριστικό των μαγνητών είναι τα μαγνητικά τους πεδία. Μπορείς να το δεις το μαγνητικό πεδίο ενός ραβδόμορφου μαγνήτη, να το δεις εισαγωγικά, εάν πάρεις ένα φύλλο χαρτί, χαρτιού και το βάλεις πάνω από τον μαγνήτη και συνέχεια ρίξεις ρινίσματα σιδήρου. Τότε θα εμφανιστεί αυτή η όμορφη εικόνα των δυναμικών γραμμών που βγαίνουν από τον ένα πόλο και μπαίνουν στον άλλον. Αν βάλεις δύο μαγνήτες, τον ένα απέναντι στον άλλον, με τους όμοιους πόλους να κοιτάνε ο ένας τον άλλον, τότε θα δεις και πάλι μια όμορφη εικόνα της μίξης των δύο μαγνητικών πεδίων που φαίνεται σαν να αποθούνται κάπου στο κέντρο. Εδώ θα φανεί ακόμα πιο καθαρά. Στην περίπτωση που βάλεις τους δύο μαγνήτες βόρειο, τον ένα απέναντι στον άλλο με βόρειο και νότιο πόλο και ρίξεις και πάλι ρινίσματα σίδηρου, θα έχεις την μίξη των δύο μαγνητικών πεδίων. Αυτή τη φορά οι μαγνητικές γραμμές του βόρειου πόλου του ενός μπαίνουν στον νότιο πόλο του άλλου. Μία παρεξήγηση που υπάρχει με τους μαγνήτες, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συνήθως τους βάφουν κόκκινους και άσπρους στα δύο άκρα, το βόρειο και το νότιο πόλο, είναι ότι αν πάρεις ένα μαχαίρι και τον κόψεις, θα έχεις απομονώσει το βόρειο από τον νότιο πόλο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Κόβοντας ένα μαγνήτη, δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα στην πραγματικότητα και πάλι τα κομμάτια είναι μαγνήτες. Θα φανεί καθαρά τώρα που θα βάλω το χαρτί πάνω από αυτούς τους τέσσερις, αυτά τα τέσσερα κομμάτια. Δεν είναι μαγνητικά μονόπολα, συνεχίζουν να είναι μαγνήτες με βόρειο και νότιο πόλο. Βλέπεις, έχουν την ίδια μορφή μαγνητικών πεδίων που έβλεπες και προηγουμένως. Να σου πω ότι ένας από τους λόγους που φτιάχνω αυτό το βίντεο είναι γιατί ο μαγνητισμός έχει εξαφανιστεί εντελώς από το γυμνάσιο και το λύκειο. Είναι εντελώς ηρωνικό το γεγονός ότι το όνομα μαγνήτης είναι ελληνικό, αλλά δεν διδάσκεται πουθενά. Οπότε ένας από τους λόγους θα ήταν να σε κινητοποιήσω να σκεφτείς πράγματα που έχουν σχέση με τον μαγνητισμό και τον ηλεκτρισμό, να τα ψάξεις, δυστυχώς πρέπει να τα ψάξεις μόνος σου, και νομίζω ότι θα βρεις αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα που θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις ακόμη καλύτερα τον κόσμο που υπάρχει γύρω μας. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο, καλή συνέχεια, καλή παρακολούθηση για τον υπόλοιπον.